Πάμε γρήγορα στη Βέρεια. Πάμε στο Μιχάλη το Μελιόπουλο. Το καλό μου φίλο. Α, έχει κατέβει Πιερία, ε! Πιερία είσαι σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Είδες τώρα πως είμαστε διαφορετικά. Μπουφανάκι από πού? Να σε έβγαλα θάλασσα σήμερα. Για περίμενε. Μπουφανάκι από πού ξύχεσαι? Πάλι με πρόλαβες. Ήθελα να σου πω ότι επειδή με είπες για το καινούργιο μπουφάν, είχα χορηγό σήμερα. Με το πήρε ο ξάδερφος, λέει, σήμερα να με βγω κι εγώ λίγο να γίνω φίρμα, μια που αυτιάς, λέει, αναφέρει αυτό και αυτό. Λοιπόν, είμαστε στην Κατερίνη, Γιώργο. Κατερίνη Υπηρέτησα, πρόσεξε, στο Σβορώνο, ακούς? Στο Σβορώνο, ακριβώς. Σπρόποδες του Ολύμπου, εκεί. Κατάλαβες. Θέλεις να δεις Ολύμπο? Ε, ακριβώς πίσω σου μπράβο. Είναι ο Σβορώνος. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς εκεί, τώρα είναι χιονισμένος, να ξέρεις. Μην μου πεις, ακρατάει ακόμα το χιόνι, ε. Άμα το δεις, έχει αρκετά χιόνι. Εδώ μιλάμε για ζέστη, Γιώργο. Κάποιος περιμένει αλλά... εκεί. Δίπλα σου. Λοιπόν, ποιος έχω είναι? Και ένα ξενοδόχο. Α, ωραία. Τι γίνεται εδώ πέρα. Να τον έχω και δούμε. Να τον δούμε. Εδώ πέρα, βλέπετε, αρχίζουν και τα στείνουν σιγά σιγά. Μπράβο, για να δούμε. Για έλα. Έχουν στήσει οι άνθρωποι εδώ πέρα τους πασάλους, ανά 4 μέτρα όπως λένε. Αλλά κάποιοι μας λέγανε στις οργανωμένες παραλίες και οι άνθρωποι οι οποίοι ετοιμάζονται, γιατί πάθανε μεγάλη καταστροφή. Ναι. Λέει δεν είναι ξεκάθαρος ο νόμος. Ανοίγουμε ή δεν ανοίγουμε. Λοιπόν, και πότε θα ανοίξουμε? Για να τον δούμε. Φυσικά, λοιπόν, ο κύριος Στάκης εδώ πέρα έχει και ξενοδοχείο και πίσω είναι και το κάμπικ. Εδώ έχουμε και κάμπικ, Γιώργο. Άλλη ιστορία τα κάμπικ. Είναι 300-400 οικογένειες. Για να δούμε το φίλο μας. Καλημέρα. Ο κύριος Στάκης ο Πανταλόνι. Καλημέρα, Τάκη. Καλά είσαι? Καλημέρα, Γιώργο. Μια χαρά. Να είσαι καλά. Θα έρθω και θα πάμε και στο Σβορώνο. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα με τις παραλίες? Για πάμε. Αλλά εδώ έχουμε καταστροφή, όπως όλη την Ελλάδα έχει καταστροφή και εδώ. Πέστε ακυρώσεις μου. Πέφτουν, αγιακυρώσεις πέφτουν σύννεφο. Εάν ακούει τώρα ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Τουρισμού ή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι θα τους πείτε? Φανταστείτε ότι δίπλα σας είναι... Να βγάλουν τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά, να ξέρουμε τι θα κάνουμε, να ξέρουμε αν μπορούμε να ανοίξουμε τις επιχειρήσεις ή να τα κλείσουμε τελείως. Σε αυτό το μέρος πέρυσι... Και κάθε χρόνο είχαμε τουλάχιστον 45 εργαζόμενους. Τώρα έχουμε μόνο 2. Είναι η αρχία μας στήριζε τον τόπο. Δεν σας στείλανε χαρτιά? Δεν ξέρετε τι ακριβώς θα γίνει? Δεν έχουμε απολύτως τίποτε. Απολύτως τίποτε. Δεν ξέρουμε τίποτε. Ό,τι μαθαίνουμε από τη τηλεόραση. Δεν ξέρετε ότι η απόσταση πρέπει να είναι αυτή? Ότι οι ξαπλώστρες έτσι κι αλλιώς? Ότι δεν πρέπει η μουσική? Αυτά που λέει η τηλεόραση το ξέρουμε. Αυτά τα μέτρα τα παίρνουμε. Δεν υπάρχει αλλά πρωτόκολλο. Δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουμε. Όχι καθόλου. Τίποτα δεν υπάρχει, ε. Λοιπόν, κοντρόλ, να δώσουμε στον άνθρωπο τον υπεύθυνο του αλίμου και κάποιον άλλο. Ο δήμαρχος δεν σας είπε εκεί? Γιατί ξέρει τα πρωτόκολλα. Δεν μας έδωσαν τίποτε μας. Γιώργο, δεν ούτε πρωτόκολλα. Όχι ο Δήμος μόνο, γιατί έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός ενημέρωσε τους δημάρχους. Εδώ ο Δήμαρχος δεν ενημέρωσε κανέναν. Εντελώς κανέναν και δεν ξέρουν. Δεν το ξέρουμε αυτό. Η αστυνομία πώς λειτουργήσουν. Θα το δούμε. Απέναντι έχει beach bar. Και λέει σήμερα να ανοίξω, να μην ανοίξω, γιατί εδώ πέρα έρχεται κόσμος, να πει το καφεδάκι, ζευγαράκι, φίλοι γνωστοί. Και δεν ξέρουν αν θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν, έτσι δεν είναι, Τάκη? Έτσι, ναι, δεν ξέρουν αν μπορούν να ανοίξουν. Κάποια εδώ πέρα μαγαζιά, 2-3 μαγαζιά, εδώ πέρα έχει 3-4 beach bar, Γιώργο, από πίσω μου ακριβώς. Φέτος δεν θα ανοίξει ούτε ένα beach bar. Κατάλαβα. Πόσες ακυρώσεις είχατε φέτος εδώ πέρα, γιατί ο κύριος Τάκης έχει ξενοδοχείο. Έχω ένα μικρό ξενοδοχείο. Ναι. Ακυρώθηκε τελείως. Τελείως. Ακυρώθηκε τελείως. Τελείως ακυρώθηκαν τις κρατήσεις. Το είχα πουλημένο, ναι, στη Σερβία. Το γραφείο του οριστικού της Σερβίας. Και μου λέει ο πράκτορας εκεί. Μα αφού ακούστε, δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας, πώς θα φέρουμε κόσμο? Να σου πω μια είδηση τώρα να χαμογελάσεις. Επίκειται συμφωνία Ελλάδος και Σερβίας. Και αυτός που σε ακύρωσε... Εδώ θα είμαστε, θα έρθει και θα σου πει, θα πάρεις το τηλέφωνο από τον Μιχάλη το δικό μου και θα σου πει έρχομαι, Τάκη. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτί. Άμα το λέω... Θα κεράσω special τσίπουρο. Α, η σειρά μου είναι, άστο, άμα θα ανέβω. Ευχαριστώ, παιδιά. Μιχάλη, τα ξαναλέμε. 7:30 ακριβώς, πάμε έδεια, πάμε στον κύριο Κουτσελίνη.